Είναι οι μέρες που έχουμε ευχάριστα γεγονότα. Άλλωστε έχουμε πει ότι δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε εξαγγελίες και αυτή είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι λόγια του αέρα, είναι έργα, είναι στα χέρια μας πραγματικά τα δεδομένα για την υλοποίηση σημαντικών έργων. Το τελευταίο λοιπόν διήμερο έχουμε δύο σημαντικές ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση αφορά την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή της Βόρειας Φάρκαινας με 600.000 ευρώ, ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που θα δημιουργήσει αθλητικούς χώρους, αθλοπαιδιές, πράσινο, στο βόρειο μέρος, στα λιβάδια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και για την αποσυφόρηση με τον τρόπο που λειτουργούμε, φτιάχνοντας αθλητικούς χώρους περισσότερους, γιατί είναι αυτό που χρειάζεται και μάλιστα με μια γεωγραφική κατανομή. Αυτό το έργο πέρασε από μύρια κύματα. Είναι γεγονός ότι δόθηκαν μάχες για να σωθεί το συγκεκριμένο έργο. Το γνωρίζουν αυτά στα λιβάδια, το γνωρίζει η διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βούριου, που πραγματικά η έγνοια τους είχαν στρατοπεδεύσει κατά καιρούς έξω από το γραφείο του Δημάρχου, με την αγωνία αν το έργο τελικά σωθεί, αν θα ενταχθεί ή αν θα χαθεί. Τίποτα δεν χαρίζεται, το έχουμε πει, τα πάντα κερδίζονται με μεθόδευση, με δουλειά, με εργασία, με πίστη, με αυτοποίθηση, και έτσι λοιπόν έχουμε την υπογραφή του συγκεκριμένου έργου και ξεκινάνε λοιπόν οι διαδικασίες για να πάμε στην τελική φάση που θα αρχίσει η υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Και λέω σημαντικό έργο γιατί η ανάγκη που υπάρχει και φαίνεται καθημερινά είναι όσο γίνεται περισσότερους αθλητικούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο βέβαια και ειδικότερα μετά την πανδημία, 3 χρόνια, λείπει από τον κόσμο. Και αυτό κάνουμε έχοντας δώσει βάρος στις αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των ειδών και μορφών, και στις παιδικές χαρές και στα γήπεδα, κλειστά, ανοιχτά, οπουδήποτε μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση για να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε την εικόνα. Άλλωστε, το σύνθημά μας ότι τα αλλάζουμε όλα και πάμε για τη Νέα Χίο είναι μία πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ευχάριστο για τον Βούριο και για την Φάρκαινα, το ξαναλέμε και πάλι, στο βόρειο μέρος της πόλης. Όσον αφορά την έγκριση 2.015.000 που είναι τα βιοαπόβλητα, θα σας πει ο Πρόεδρος της Διανόχου, ο κύριος Φώτης Γιαννίρης, τα περισσότερα και τα υπόλοιπα. Είναι πραγματικά και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η προϋπόθεση για τη μονάδα επεξεργασίας εμπορευμάτων 4 εκατομμυρίων, που το επόμενο διάστημα υπογράφουμε τη σύμβαση υλοποίησης και αυτού του σημαντικού έργου που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την ανακύκλωση, με τη ζωή μας, κυριολεκτικά την ίδια.